Συνεχίζουμε τη θεωρία, δυστυχώς είναι λίγο κουραστική, λέμε συνέχεια ορολογία και ορισμούς, είναι όμως απαραίτητη για να μπορέσουμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Κάντε λίγο κουράγιο ακόμα. Μπορείτε να σχεδιάσετε δύο ίσα διανύσματα. Αυτά είναι δύο ίσα διανύσματα, ΑΒ και ΓΔ. Δηλαδή, πότε δύο διανύσματα ονομάζονται ίσα. Μπορείτε να διατυπώσετε τον ορισμό. Δύο μη μηδενικά διανύσματα λέγονται ίσα αν έχουν ίδια κατεύθυνση και ίσα μέτρα. Ίδια κατεύθυνση σημαίνει ότι είναι παράλληλα και έχουν και την ίδια φορά. Και γράφουμε αβ ίσον γάμα δέλτα. Αφού είναι παράλληλα τα δύο διανύσματα και έχουν ίσο μήκος, αν θυμηθούμε από τη γεωμετρία, όπου έχουμε δύο ευθύγραμμα τμήματα ίσα και παράλληλα, τότε τι είναι το τετράπλευρο αβ δέλτα γάμα. Είναι παραλληλόγραμμο. Είναι ένα κριτήριο που μας λέει ότι αν ένα τετράπλευρο έχει δύο πλευρές ίσες και παράλληλες, τότε είναι παραλληλόγραμμο. Το ότι είναι παραλληλόγραμμο μας βοηθάει πάρα πολύ να γράψουμε κι άλλες ισότητες διανυσμάτων. Ισχύει λοιπόν το εξής, αυτό είναι μια πρόταση, ένα θεώρημα, ότι αν έχουμε δύο διανύσματα αβ και γαμα δέλτα, που είναι ίσα, τότε είναι ισοδύναμο, αφού αυτό είναι παραλληλόγραμμο, με το ότι το διάνυσμα βδ, με ποιο διάνυσμα θα είναι ίσο. Προφανώς με το αγ. Και τα αντίθετα διανύσματα θα είναι ίσα, δηλαδή το βα, με ποιο διάνυσμα θα είναι ίσο, θα είναι με το δγ. Και το Δέλτα β, με ποιο διάνυσμα θα είναι ίσο, θα είναι με το γάμα. Όταν έχουμε λοιπόν την ισότητα δύο διανυσμάτων, μπορούν να προκύψουν άλλες τρεις ισότητες, τις οποίες θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τις γράφουμε, ακόμα και χωρίς να σχεδιάζουμε τα διανύσματα. Αν έχουμε για παράδειγμα το διάνυσμα κάπα λάμδα, ότι είναι ίσο με το διάνυσμα βζ, λέμε τυχαία, γράμματα, κοιτάζοντας αυτές τις ισότητες μπορούμε να γράψουμε τις παρόμοιες. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε αβ ίσο γάμα δέλτα, κοιτάζουμε μόνο το συντακτικό εδώ των γραμμάτων, δεν κοιτάζουμε το σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι το δέλτα β, δηλαδή θα πάρουμε αυτό το γράμμα, το δεύτερο με το δεύτερο, είναι ίσο με το πρώτο με το πρώτο. Δηλαδή το πέρας του ενός διανύσματος με το πέρας του άλλου διανύσματος και μετά την αρχή του δεύτερου διανύσματος, την αρχή του πρώτου διανύσματος. Άρα εδώ θα έχουμε ζ λάμδα, χωρίς να βλέπουμε το σχήμα. Θα πρέπει να είναι ίσο με το βκ. Εδώ αλλάξαμε το αβ και το κάναμε βα και το γαμα δέλτα το κάναμε δέλτα γάμα. Οπότε προφανώς θα έχουμε ότι το αντίθετο διάνυσμα που θα πούμε σε λίγο ότι λέγεται του κάπα λάμδα είναι το λάμδα κάπα. Με ποιο διάνυσμα θα είναι ίσο. Θα είναι ίσο με το ζβ. Και μπορούμε να αλλάξουμε και την σειρά των γραμμάτων και να πάρουμε τα αντίθετα διανύσματα εδώ. Άρα το λάμδα ζ με ποιο διάνυσμα θα είναι ίσο, με το κάπα β. Αυτές τις ισότητες θα τις χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε κάποιες ασκήσεις. Μία άλλη πρόταση που ισχύει επίσης είναι όταν έχουμε το μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος αβ. Το μη λοιπόν είναι το μέσο του αβ. Ποιες ισότητες διανυσμάτων μπορούμε να συμπεράνουμε. Το αλφα μη με τι θα είναι ίσο. Προφανώς θα είναι ίσο με το μη β. Και ισχύει και ανάποδα, αν το αλφα μη είναι ίσο με το μη β, τότε το μη θα είναι το μέσο του αλφα β, γιατί είπαμε ότι δύο διανύσματα είναι ίσα, άρα και τα μέτρα τους είναι ίσα.
Αυτά λοιπόν τα τρία σημεία είναι πάνω στην ίδια ευθεία, το αμ και το μη β, αφού είναι ίσα τα διανύσματα σημαίνει ότι είναι παράλληλα, άρα είναι πάνω στην ίδια ευθεία, και αφού το μήκος αμ είναι ίσο με το μη β, το μη είναι μέσο του αβ. Τέλος, θα μιλήσουμε για τα αντίθετα διανύσματα. Μπορείτε να σχεδιάσετε δύο διανύσματα που να είναι αντίθετα. Φαντάζεστε πώς θα είναι τα διανύσματα αυτά. Μήπως θυμάστε από τη φυσική δύο δυνάμεις που να είναι αντίθετες. Πώς είναι. Αυτά είναι δύο αντίθετα διανύσματα. Τα διανύσματα αβ και γάμα δέλτα. Ποια διανύσματα λέγονται αντίθετα? Μπορείτε να δώσετε τον ορισμό. Τι έχουν αυτά τα διανύσματα και τα ονομάζουμε αντίθετα? Έχουν την ίδια διεύθυνση, δηλαδή είναι παράλληλα αντίθετη φορά, και τα μέτρα τους τι είναι? Και τα μέτρα τους είναι ίσα. Το ότι έχουν την ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά μπορούμε να το πούμε πιο σύντομα, με πιο τρόπο. Όταν έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Είπαμε ότι αντίθετη κατεύθυνση σημαίνει ίδια διεύθυνση, αντίθετη φορά. Όταν έχουν λοιπόν αντίθετη κατεύθυνση και ίσα μέτρα, τότε γράφουμε ότι το αβ είναι ίσο με το μείον γάμα δέλτα. Ή μπορούμε να γράψουμε το γάμα δέλτα είναι ίσο με το μείον αβ. Προφανώς ισχύει η εξής πρόταση. Αν το αβ είναι ίσον με το μείον γάμα δέλτα, τότε το αβ θα είναι ίσο με το δέλτα γάμα. Βλέπετε εδώ, το δέλτα γάμα θα έχει την ίδια διεύθυνση, την ίδια φορά και το ίδιο μέτρο με το αβ. Και ποια σχέση θα έχει το αβ με το βα? Προφανώς και αυτά θα είναι αντίθετα.